Καλησπέρα σας. Ετοίμασα την ομιλία μου στα αγγλικά και ομολογώ δεν ξέρω σε τι γλώσσα να την κάνω, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του κοινού είναι ελληνόφωνο και μου φαίνεται περίεργο να μιλήσω στα αγγλικά σε εσάς. Απ' την άλλη, οι διαφάνειες είναι στα αγγλικά, οπότε μάλλον θα την προσαρμόσω στα ελληνικά προχωρώντας. Το θέμα της ομιλίας είναι ένας προβληματισμός για το κατά πόσον μπορούμε να μάθουμε κάποια πράγματα για το σήμερα από το χθες. Η απάντηση είναι όχι εύκολα. Στην πολιτική επιστήμη και στις κοινωνικές επιστήμες γενικότερα, ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να μάθουμε κάποια πράγματα για το τι συμβαίνει γύρω μας, είναι διπλός. Ο συνήθις τρόπος είναι η συγκριτική ανάλυση, όπου κοιτάμε την εμπειρία πολλών διαφορετικών χωρών σε πολλές διαφορετικές περιόδους για να δούμε ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά. Φερρυπίν, ποια είναι τα προγράμματα στα οποία συμμετείχε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα οποία πέτυχαν και ποια απέτυχαν και με τι παράγοντες συσχετίζονται. Είναι ένας τρόπος που μας βοηθάει να κατανοήσουμε κάποια πράγματα, αλλά έχει μεγάλα προβλήματα. Δεν ανταποκρίνεται στις συνθήκες και τα χαρακτηριστικά της πειραματικής μεθόδου, που είναι η βασική επιστημονική μέθοδος. Υπάρχει επίσης και ιστορική ανάλυση. Προσπαθήσουμε να αποκομίσουμε από τα στοιχεία του παρελθόντος μιας χώρας, μιας περίπτωσης, μιας διαδικασίας, στοιχεία τέτοια που να μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε καλύτερα το σήμερα. Το πρόβλημα με την ιστορική ανάλυση είναι πολλαπλό. Δεν είναι εύκολο να αντλήσει κανένα συμπεράσματα. Πάντα η τάση είναι ουσιαστικά να βλέπουμε στο παρελθόν το παρόν. Ένα άλλο πρόβλημα είναι να προσπαθούμε να προσαρμόσουμε το παρελθόν στις ανάγκες του παρόντος, να βλέπουμε σχήματα τα οποία ενδεχομένως βρίσκονται μόνο στη φαντασία μας και να χρησιμοποιούμε τις λαθασμένες αναλογίες. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, φερρυπίν, την περίοδο της κρίσης, όχι μόνο στην Ελλάδα και αλλού, ήταν η χρήση του παραδείγματος της αναλογίας της δημοκρατίας της Βαϊμάρης στη Γερμανία ως ενός, ας πούμε, τρόπου σχήματος ερμηνείας του σήμερα, που αποδείχθηκε λάθος, πιστεύω, και ήταν λάθος, αλλά έχει πάρα πολλές φορές τη δύναμη να μας ελκύει προς αυτές τις κατευθύνσεις και πολλές φορές διαμορφώνει και τις επιλογές μας ως πολιτικά όντα και ως πολιτικούς σχηματισμούς. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιες θετικές πλευρές στην απόπειρα να αντλήσουμε συμπεράσματα και ερμηνείες από το παρελθόν. Αυτές είναι ότι πολλές φορές μπορούμε να δούμε τρόπους με τους οποίους το παρελθόν ή στιγμές από το παρελθόν συνδέονται μεταξύ τους για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε σύγχρονες διαδικασίες. Μας βοηθάει επίσης το παρελθόν να ξαναθέσουμε ερωτήματα με διαφορετικό τρόπο. Ερωτήματα που μπορεί να μην είναι προφανή στη σημερινή συγκυρία. Και αυτό είναι κάτι που θα προσπαθήσω να κάνω σήμερα. Μας βοηθάει πάντα να δούμε συνθήκες που προηγήθηκαν, πολλές φορές δεν τις βλέπουμε. Και βέβαια όλα αυτά έχουν το χαρακτήρα του προσωρινού σχήματος, γιατί ενδεχομένως παράγουν ερωτήματα που πρέπει να διερευνηθούν με πιο επιστημονικό τρόπο. Με αυτή την έννοια, η συζήτηση που προσπαθεί να αντλήσει από το παρελθόν δεν έχει το χαρακτήρα ούτε της πρόβλεψης για το μέλλον, βέβαια, κάτι τέτοιο δεν θα έστεκε, αλλά ούτε και της σωστής ανάλυσης από μόνη της, αποτελούν ένα έναυσμα για περαιτέρω έρευνα. Αν κοιτάξει κανένας το πώς ερμηνεύουμε την Ελλάδα, θα δει ότι το χαρακτηριστικό στοιχείο, το οποίο ξεκινάει από την πρώτη στιγμή που αναδύεται η Ελλάδα στο στερέωμα, μάλιστα όχι σαν σύγχρονη ή όχι σαν κράτος, αλλά ως μόρφωμα κάποιων επαναστατών, είναι ότι οι θεσμοί του κράτους αυτού ή του μορφώματος αυτού είναι ανύπαρκτοι, είναι ψεύτικοι, ουσιαστικά αποτελούν μία κοροϊδία, μία απόπειρα να κοροϊδέψουμε κάποιους, να πιστέψουν ότι έχουμε σχέση με κάτι που δεν είμαστε. Και βέβαια αυτό σχετίζεται πάρα πολύ με την συνεχή προσπάθεια να ερμηνευτεί η αποτυχία αυτών των θεσμών με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή το γεγονός ότι αποτελούν ουσιαστικά μία επίφαση μιας απάτης, κατά κάποιο τρόπο. Το δεύτερο στοιχείο που θα συναντήσει κανένα σε όλες τις ερμηνείες είναι η έμφαση στον ξένο παράγοντα. Ο ξένος παράγοντας είναι συνεχώς παρόν στην ελληνική εμπειρία, καθορίζει με τρομερό βάρος, σε απουσία οποιοδήποτε άλλου παράγοντα και με αρνητικότητα, με αρνητικό τρόπο, την εξέλιξη των πραγμάτων. Και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό, στο οποίο συνυπάρχουν σχεδόν όλες οι πολιτικές τάσεις. Θα συναντήσει εκεί Αμερικανούς νεοκλασικούς οικονομολόγους και θα συναντήσει βέβαια και την πολύ γνωστή και σπουδαία και με πάρα πολύ μεγάλη επιρροή
νεομαρξιστική σχολή σκέψης στην ελληνική ιστοριογραφία, που βλέπει την Ελλάδα ως, όπως την περιέγραψε ο Κωνσταντίνος Τσουκαλά στο πολύ γνωστό και σοβαρό βιβλίο του, εξάρτηση και αναπαραγωγή. Δηλαδή, τα πάντα καθορίζονται από τον ξένο παράγοντα. Θα το δει και στη σύγχρονη κρίση, ξεκινώντας από πιο δημοσιογραφικά αναγνώσματα, όπως την εξαιρετική παρουσίαση της ελληνικής κρίσης από πολλές πλευρές από τον γνωστό συγγραφέα, τον Μάικλ Λιούις. Θα το δει σε πολύ γνωστούς δημοσιογράφους, όπως ο Ρότζερ Κοέν, ο οποίος παρουσίασε την Ελλάδα ως μία λιτανία από αποτυχίες. Θα το δει, βέβαια, και σε ένα άρθρο στο οποίο θα αναφερθώ πιο συστηματικά σήμερα, στη γνωστή δουλειά της οικονομολόγου Κάρμεν Ράινχαρτ και του συνεργάτη της Κρίστοφερ Τρόμπερς, η οποία προσπαθεί ουσιαστικά να ερμηνεύσει τη σημερινή κρίση ως αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας ιστορικής διαδικασίας που χαρακτηρίζεται από αντίστοιχες λογικές. Και βέβαια δεν είναι κάτι καινούριο. Σε ένα πολύ γνωστό βιβλίο για την ελληνική πραγματικότητα, το περίφημο Μήλο της Έρηδας του Christopher Woodhouse, που δημοσιεύεται το 1948, ένας πανέξυπνος άνθρωπος με γνώση από πρώτο χέρι για την ελληνική πραγματικότητα, καθώς βρέθηκε στην Ελλάδα της κατοχής και έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στα πράγματα, περιγράφει τους Έλληνες πολιτικούς ως πολιτικούς οι οποίοι λειτουργούν χωρίς να υπάρχει κράτος. Περιγράφει το ελληνικό κράτος και αυτός ως ένα φάντασμα, πίσω από αυτό δεν υπάρχει κάτι, και βέβαια καταλήγει πάντα στη σύγκριση με τα πιο προηγμένα κράτη της εποχής του, την Αγγλία και τη Γαλλία, λέγοντας ότι εφόσον το κράτος το ελληνικό δεν είναι σαν το γαλλικό ή το αγγλικό, ουσιαστικά δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Τι λένε οι δύο οικονομολόγοι στο άρθρο τους για την Ελλάδα που δημοσιεύθηκε το 2015, επικεντρώνουν στην σύγχρονη πορεία του ελληνικού έθνους, ξεκινώντας από τον αγώνα της ανεξαρτησίας, και ουσιαστικά επισημαίνουν μία σειρά από 4 κύκλους, οι οποίοι έχουν πολλά παράλληλα, πολύ σημαντικά στοιχεία μεταξύ τους και σχήματα τα οποία επαναλαμβάνονται. Επίσης, διαπιστώνουν ότι αυτοί οι κύκλοι εξωτερικού δανεισμού και εξάρτησης από το εξωτερικό οδηγούν σε χρεοκοπίες και σε διασώσεις, οι οποίες αποτελούν, όπως το χαρακτηρίζουν οι ίδιοι, ένα διαχρονικό χαρακτηριστικό της Ελλάδας. Δηλαδή, η Ελλάδα διαχρονικά μπορεί να περιγραφεί με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά. Και καταλήγουν λέγοντας ότι η ιστορία της σύγχρονης Ελλάδος είναι ένα αφήγημα χρέους, χρεοκοπίας και εξωτερικής εξάρτησης. Η Ελλάδα είναι μια αποτυχημένη χώρα, ένα παράδειγμα που πρέπει να αποφεύγουν όλες οι άλλες χώρες. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα σε αυτό το άρθρο. Και πιο συγκεκριμένα, αυτό που λένε είναι ότι κάθε κρίση στην οποία βρέθηκε η Ελλάδα ουσιαστικά ακολουθεί μια περίοδο πολύ υψηλού δανεισμού και ο υψηλός αυτός δανεισμός δεν προέρχεται από εσωτερικές πηγές, αλλά από εξωτερικές πηγές. Όταν δυσκολεύεται η χώρα να ξεπληρώσει αυτό το χρέος, παρεμβαίνουν ξένες κυβερνήσεις, βοηθούν να ξεπληρωθεί αυτό το χρέος στους ιδιώτες δανειστές και σε αντάλλαγμα επιβάλλουν προγράμματα, θα τα λέγαμε σήμερα, λιτότητας, τα οποία έχουν έντονο το στοιχείο, αυτό το conditionality των προϋποθέσεων που πρέπει να κάνει, στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί η χώρα για να πάρει αυτά τα δάνεια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κατασυρωή παρέμβαση στο πολιτικό επίπεδο από εξωτερικές δυνάμεις. Ακολουθεί μια περίοδος μεγάλης κρίσης και αυτάρκειας, καθώς η χώρα έχει αποκλειστεί πλέον από τις αγορές. Και το συμπέρασμα αυτού του άρθρου είναι ότι για να μπορέσουν οι χώρες να αποφύγουν αυτό το πρόβλημα στο οποίο η Ελλάδα περιπίπτει με σταθερό τρόπο και συστηματικό τρόπο στην ιστορία της, είναι ουσιαστικά να πάψουν να έχουν εξάρτηση από αυτόν τον ξένο δανεισμό. Αυτά τα επιχειρήματα θα τα χαρακτήριζα, έχουν το χαρακτήρα της μέρας της μαρμότας. Δηλαδή, ουσιαστικά, έχει κανένας την αίσθηση ότι επαναλαμβάνονται σχήματα, επαναλαμβάνονται κύκλοι, οι οποίοι δεν παράγουν καμία απολύτως αλλαγή και βέβαια καθόλου πρόοδο. Στην καλύτερη περίπτωση, δηλαδή, έχουμε αποτυχία ή ακινησία. Και από αυτή την άποψη, η Ελλάδα μπορεί να περιγραφεί ως η κλασική περίπτωση μιας αποτυχίας. Και σε αυτό δεν έχει αλλάξει καθόλου. Επομένως, το πραγματικό ερώτημα, σύμφωνα με όλες αυτές τις προσεγγίσεις, θα ήταν να εξηγείτε το πώς η Ελλάδα δεν αποτυγχάνει ή πώς τα καταφέρνει τις περιόδους εκείνες που δεν είναι σε κρίση. Αυτό το επιχείρημα, εάν όντως αληθεύει, αποτελεί απλώς μια ταυτολογία, δεν μας μαθαίνει κάτι,
και δεν είναι σαφές και θα ισχυριστώ ότι δεν αληθεύει απαραίτητα. Διότι αν δει κανένας τα πράγματα πιο ρεαλιστικά, θα διαπιστώσει ότι ο απολογισμός της Ελλάδας μέχρι σήμερα είναι κάπως διαφορετικός. Θα έλεγα ότι έχει μία σειρά από πολύ σημαντικά επιτεύγματα να επιδείξει, από τον σχηματισμό ενός κράτους και κρατικών δομών κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Υπάρχει μια παράδοση μεγάλων μεταρρυθμίσεων, όπως για παράδειγμα η μεταρρύθμιση αγροτική, η οποία σε πάρα πολλές άλλες χώρες δεν πέτυχε, ούτε μπόρεσε να πετύχει. Υπάρχει μια ιστορία λειτουργίας κοινοβουλευτικών θεσμών από πολύ νωρίς, από το 19ο αιώνα, με ουσιαστικά καθολική ψηφοφορία. Και υπάρχει βέβαια η εμπειρία του λεγόμενου ελληνικού θαύματος μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου και της τεράστιας οικονομικής ανάπτυξης που ακολούθησε. Όπως και βέβαια της μετάβασης στη δημοκρατία σε μια περίοδο που ακολούθησαν πάρα πολλές διαδικασίες εκδημοκρατισμού στον υπόλοιπο κόσμο, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να καταλήξει να συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των 45 χοντρικά πιο ανεπτυγμένων κρατών στον κόσμο. Δεν θα χαρακτήριζα αυτό τον απολογισμό ως απολογισμό πλήρους αποτυχίας. Και βέβαια το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα, στο πλαίσιο αυτής της κρίσης, βρισκόμαστε να είμαστε μέλη μιας ομάδας κρατών που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν εύκολα ως τα πιο προηγμένα ενδεχομένως και τα πιο πλούσια κράτη στον κόσμο, είναι κάτι το οποίο, κατά τη γνώμη μου, αξίζει να υπογραμμιστεί. Οπότε όλα αυτά τα στοιχεία μας αναγκάζουν να αναπροσανατολίσουμε τον προβληματισμό μας. Γιατί, όπως τόνισα, όχι μόνο ο απολογισμός αυτός δεν είναι απολύτως αρνητικός έτσι όπως τον θέτουμε, αλλά θα έλεγα, εάν δει κανένας και τις συνθήκες εκκίνησης, από πού ξεκίνησε δηλαδή το σύγχρονο ελληνικό κράτος, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και πάρα πολύ θετικός. Αυτό μας φέρνει πάντα στο μυαλό μας το θέμα του ποια είναι, πώς θα το λέγαμε στα ελληνικά, το counterfactual, αυτό πάντα το ξεχνώ, ποια είναι η εναλλακτική που δεν πραγματοποιήθηκε. Εάν είναι να συγκρίνουμε την Ελλάδα με τη Γαλλία και την Αγγλία, με τις Γαλλίες, τις Αγγλίες ή τις Ελβετίες αυτού του κόσμου, προφανώς η Ελλάδα μοιάζει ως αποτυχία. Εάν όμως τη συγκρίνουμε με τις χώρες του τρίτου κόσμου ή με τις χώρες που προέκυψαν μέσα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τότε η πορεία της δεν μπορεί να μην χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα πετυχημένη. Οπότε το ερώτημα που ξαναθέτω με προβληματισμό, με βάση αυτόν τον προβληματισμό, και το ερώτημα που πιστεύω αξίζει να απαντηθεί, είναι πώς τα καταφέρνει η Ελλάδα μέσω των αποτυχιών της. Πώς πετυχαίνει αποτυχάνοντας. Και πιστεύω ότι αυτό το ερώτημα μας φέρνει κάπως πιο κοντά, θεωρώ, στο πραγματικό θέμα και στα πραγματικά ζητήματα της πορείας του ελληνικού κράτους. Στο σχήμα των Ράινχαρτ και Τρόμπες υπάρχουν 4 βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία στους κύκλους που περιγράφουν. Ξεκινάνε με μεγάλο εξωτερικό δανεισμό, ακολουθεί μια μεγάλη χρεοκοπία, ακολουθεί συνήθως μια μεγάλη, συνήθως όχι ιδιαίτερα πετυχημένη και πάρα πολύ επίπονη διάσωση, και αυτό το πράγμα δεν παράγει κάποιο καινούριο αποτέλεσμα. Είναι ουσιαστικά μια ανακύκλωση. Η εναλλακτική που παρουσίασα στο βιβλίο μου, στα ελληνικά το «Καταστροφές και θρίαμβοι» το 2015, είναι ότι για να καταλάβουμε την τάση αυτή για μεγάλο εξωτερικό δανεισμό, πρέπει να επισημάνουμε την παρουσία μεγάλων οραμάτων, τα οποία οράματα είναι ενδεχομένως τόσο φιλόδοξα, ούτως ώστε μας οδηγούν σε αναπόφευκτες αποτυχίες, οι οποίες με τρόπο ο οποίος δεν είναι πάντα προβλέψιμος και σίγουρα δεν είναι αυτονόητος, οδηγεί σε αυτές τις μεγάλες διεθνείς διασώσεις. Και βέβαια αυτό που ακολουθεί συνήθως στο παρελθόν, και αυτό δεν είναι μια πρόβλεψη για το μέλλον, είναι μια ερμηνεία του παρελθόντος, είναι οι μεγάλες ουσιαστικά ανακάμψεις που ακολουθούν τις διασώσεις. Όπως τα είδατε, η διαφορά αυτού του σχήματος από το σχήμα των Ράινχαρτ και Τρόμπες είναι η ύπαρξη των οραμάτων, τα οποία οι οικονομολόγοι αυτοί αγνοούν, και βέβαια η ύπαρξη αυτών των ανακάψεων που ακολουθούν τις διασώσεις. Δεν θα επεκταθώ πάρα πολύ, καθώς δεν έχουμε πολύ χρόνο, στα μεγάλα αυτά οράματα. Ξεκινάνε από τη δημιουργία ενός σύγχρονου εθνικού κράτους σε μια περιοχή που δεν διέθετε τέτοια κράτη και καλύπτουν όλο το φάσμα των μεγάλων επιτυχιών της Ελλάδας,
ο εξυγχρονισμός των πολιτικών και οικονομικών θεσμών της και φτάνουν μέχρι την οικονομική της, ας πούμε, ενοποίηση με την καρδιά της Ευρώπης μέσω του κοινού νομίσματος. Ξέρετε τις μεγάλες αποτυχίες, ούτε και αυτές θα τις επαναλάβω. Όλα αυτά τα οράματα είχαν σε κάποιο σημείο, κατέληξαν σε κάποιο άσχημο αποτέλεσμα. Και βέβαια, αυτό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι οδήγησαν σε μια σειρά από διασώσεις, άλλοτε πολιτικές, άλλοτε οικονομικές. Άλλοτε συνδυασμό και των δύο, όπως στην περίπτωση της μετεμφυλιακής Ελλάδας. Μπορεί να ερμηνευτεί, πιστεύω, και η τελευταία διάσωση που έχουμε μπροστά μας αυτές τις μέρες, το λεγόμενο μνημόνιο, μέσα σε αυτό το σχήμα. Θέλω να πω ορισμένα στοιχεία για αυτές τις διασώσεις. Το πρώτο είναι ότι είναι πάντα εκλαμβάνονται με απολύτως φυσιολογικό τρόπο ως ένα αρνητικό χαρακτηριστικό. Σε κανέναν δεν αρέσει να αποτυγχάνει και να τον βγάζει από τη δύσκολη θέση του κάποιος άλλος. Έχουν δηλαδή αυτό το χαρακτήρα της αίσθησης του εξευτελισμού. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι ουσιαστικά στρεβλώνουν τους θεσμούς μας. Διότι όταν ουσιαστικά οι θεσμοί αυτοί διορθώνονται με εξωτερική παρέμβαση, μειώνεται η δυνατότητα, το κίνητρο να διορθωθούν ενδογενώς και να γίνουν πιο ανθεκτικοί. Επίσης, καλλιεργούν και μια αίσθηση άγνοιας κινδύνου. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι, όπως είπα, στρεβλώνουν τους θεσμούς και ουσιαστικά εξηγούν την ύπαρξη ασθενών θεσμών στο διηνεκές, αλλά από την άλλη έχουν δύο θετικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι μειώνουν το κόστος των τεράστιων αυτών αποτυχιών, καθώς ουσιαστικά μπαίνει ένα μαξιλάρι στο οποίο πέφτει η χώρα και αποφεύγει τα πολύ χειρότερα, όσο άσχημη να είναι, όσο επίπονος να είναι το κόστος αυτής της διάσωσης. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι παρά το γεγονός ότι είναι πολλές φορές αναμφίβολα επίπονες οι διασώσεις αυτές και αρκετές φορές αναποτελεσματικές, δηλαδή σχεδιάζονται με τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της χώρας κλπ. Παρόλα αυτά, έχουν το χαρακτήρα της έξωθεν πειθαρχίας που οδηγεί πολλές φορές σε σημαντικές θεσμικές αλλαγές και θα ισχυριζόμουν ότι αυτό ισχύει ακόμα και για την περίοδο των μνημονίων. Αρεσκόμαστε πολύ συχνά να τονίζουμε μόνο την αποτυχημένη πλευρά όλων αυτών των μεταρρυθμίσεων, το γεγονός ότι δεν υλοποιήθηκαν, δεν σχεδιάστηκαν σωστά, πολλές φορές δεν υλοποιήθηκαν με τον κατάλληλο τρόπο, αλλά στην πραγματικότητα η εικόνα που έχουμε μπροστά μας είναι πάλι κάπως πιο διαφοροποιημένη. Και πιστεύω ότι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό όλων αυτών των περιόδων διασώσεων είναι ακριβώς ότι δημιουργούν τις συνθήκες για να μπούμε στον επόμενο κύκλο. Θα ήθελα να καταλήξω με δύο βασικά συμπεράσματα ή κατηγορίες συμπερασμάτων. Το πρώτο είναι ότι η περιήγηση αυτή, η οποία δεν είναι αυθαίρετη, αλλά σίγουρα δεν είναι η μοναδική, δεν έχει το χαρακτήρα της μοναδικής ανάγνωσης του παρελθόντος, μας αφυπνίζει σε σχέση με τον χαρακτήρα, θα έλεγα, της πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας, ο οποίος είναι ιδιαίτερος. Ο οποίος, όπως είπα, χαρακτηρίζεται από μια έντονη φιλοδοξία ως προς το σχεδιασμό του μέλλοντος της χώρας. Και αυτό είναι πολύ σαφές από την πρώτη στιγμή, από την διατύπωση της ιδέας της δημιουργίας ενός σύγχρονου ελληνικού κράτους. Πιστεύω πως αυτή η δυνατότητα δεν θα υπήρχε χωρίς την έξωθεν παρέμβαση σε όλες τις κρίσιμες καμπές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, τόσο η διατύπωση ενός οράματος για το μέλλον, όσο και η ενδεχόμενη πορεία ουσιαστικά είναι άμεσα εξαρτώμενη από αυτή την ξένη παρουσία. Αυτό μας οδηγεί, όπως είπα πάντα, σε κρίσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν αναπόφευκτες, αλλά οδηγούν και σε πάρα πολύ σημαντικές διεθνείς παρεμβάσεις, οι οποίες δεν συναντώνται σε χώρες με αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Ένα από τα παραδείγματα που μπορεί να προσφέρει κανένας πάντα μιλώντας, όταν μιλάει κανένας με ιστορικούς των άλλων χωρών της Βαλκανικής, είναι το ότι αντιμετωπίζουν την περίπτωση της Ελλάδας ως μια περίπτωση μιας χώρας που αντίθετα από τις δικές τους, πάντα τα κατάφερνε να δημιουργήσει τόσο θόρυβο διεθνώς, ούτως ώστε να φέρει και να βάλει μέσα στο παιχνίδι τους ξένους παράγοντες με τρόπο που για τις δικές τους χώρες ήταν αδύνατο. Δηλαδή, το παράπονο Φερρυπίν του Ιβο Μπάνατς, ενός πολύ γνωστού Ιουγκοσλάβου ιστορικού συνάδελφού μου στο Yale, ήταν ότι
η δική του χώρα ποτέ δεν κατάφερε, πάντα ήταν ξεχασμένη από τους ξένους. Και ιδιαίτερα από τη Δύση, από τους υποτίθεται ξένους με την καλή διάθεση. Συμπερασματικά, λοιπόν, θα μπορούσε κανένας να δώσει σε αυτή την ιδιαίτερη αναπτυξιακή δυναμική της Ελλάδας μία αρνητική χρειά και να την περιγράψει ως ένα είδος ημιτελούς, ενδεχομένως αρνητικού εξυγχρονισμού, πάντα στη σκιά της ξένης εξάρτησης. Αυτή είναι, σε γενικές γραμμές, και η ερμηνεία της ελληνικής ιστοριογραφίας. Και αυτή είναι η ερμηνεία πολλών ανθρώπων που έσκυψαν στην ελληνική εμπειρία λόγω της κρίσης τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω όμως ότι μπορούμε να δώσουμε και μια θετική διάσταση, μια θετική χρειά στην ανάγνωση αυτή, και αυτή είναι ότι η Ελλάδα ουσιαστικά αποτελεί ένα παράδειγμα μιας σχετικά πετυχημένης περίπτωσης και μάλιστα με ταχύς ρυθμούς ενός εξυγχρονισμού μιας μεταπικιακής χώρας. Αν σκεφτεί κανένας ότι οι περισσότερες μεταπικιακές χώρες δεν τα κατάφεραν να εξυγχρονιστούν, έμειναν στάσιμες, αντιμετώπισαν τεράστια προβλήματα, τότε η περίπτωση της Ελλάδας ως μιας τέτοιας χώρας, που ξεκίνησε πολύ πιο νωρίς σε αυτή τη διαδικασία, πιστεύω προσφέρει τα στοιχεία μιας θετικής διάστασης. Θα μπορούσε επίσης να χαρακτηρίσει τη διαδικασία της ελληνικής ανάπτυξης κάποιος ως ανάπτυξης με το ζόρι, όπου κάποιοι φωτισμένοι μεταξύ εισαγωγικών υπερφιλόδοξοι ηγέτες σπρώχνουν τη χώρα σε μια διαδικασία, σε μια κίνηση που πολλές φορές απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, και αυτό οδηγεί ουσιαστικά σε αυτή την περίεργη σχέση με τον εξωτερικό παράγοντα και λειτουργεί ως ένα είδος αυτού που θα μπορούσαμε να περιγράψουμε στα αγγλικά ως commitment mechanism, που ουσιαστικά καταφέρνει να δημιουργήσει με ατελή τρόπο, με προβληματικό τρόπο, μία σειρά από θεσμούς, οι οποίοι έχουν όμως το χαρακτηριστικό ότι αντέχουν στο χρόνο. Θα καταλήξω με μία παρατήρηση, ή μάλλον με δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση, την οποία έχουν επισημάνει και άλλοι, είναι ότι όταν είσαι στο μέσο μίας τέτοιας διαδικασίας, τόσο επίπονης και τόσο δραματικής, αδυνατείς να φανταστείς ότι το μέλλον σου μπορεί να είναι διαφορετικό. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό πολλών από τις περιπτώσεις αυτές. Ένα παράδειγμα που πάντα μου αρέσει να λέω είναι ότι όταν μελετούσα τα αγγλικά αρχεία για τον ελληνικό εμφύλιο, θυμάμαι ότι έπεσα μια φορά πάνω σε ένα τηλεγράφημα του Άγγλου, του Βρετανού προξένου στην Πάτρα, αν θυμάμαι καλά, όπου έστελνε σε ένα τηλεγράφημά του στο Υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας, λέγοντας τον Ιανουάριο του 1949, μερικούς 6-7 μήνες πριν τελειώσει ο εμφύλιος, λέγοντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτός ο πόλεμος να τελειώσει σύντομα. Ήταν πάρα πολύ απεσιόδοξος με την πορεία του. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να τονίσω είναι ότι η Ελλάδα πέρασε μέσα από μία εφταετία πολύ βαθιάς κρίσης που έχει παραλληλιστεί με την τεράστια κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες στη δεκαετία του 30. Και πέρασε χωρίς τελικά οι δημοκρατικοί της θεσμοί να υποστούν το είδος της κατάρρευσης που πάρα πολλοί προέβλεπαν. Το γεγονός ότι αυτοί οι θεσμοί είχαν τη δυνατότητα να επιβιώσουν και να διατηρηθούν και να επιτρέψουν ουσιαστικά και σε μια μεγάλη, θα έλεγα, λαϊκή δυσφορία να εκφραστεί, δείχνει ότι δεν είναι ψεύτικοι οι θεσμοί, δεν έχουν το χαρακτήρα ουσιαστικά της απατεωνιάς ή του χωριού Ποτέμκιν, ότι ουσιαστικά έχουν φτιαχτεί και πίσω από αυτούς δεν κρύβεται τίποτα, αλλά ότι έχουν μια πραγματική εθνική διάσταση, έχουν δηλαδή ριζώσει σε αυτόν τον τόπο, και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα που και ψυχολογικά χρειάζεται να επισημαίνεται, γιατί πάντα υπάρχει αυτή η τάση υπερβολικής κατάθλιψης και μηδενισμού που κυριαρχεί ιδιαίτερα στις δύσκολες συνθήκες, αλλά και επειδή πιστεύω ότι είναι πιο κοντά, βρίσκεται πιο κοντά στην πραγματικότητα από ότι οι αντιλήψεις εκείνες που περιγράφουν τους θεσμούς ως εντελώς ανύπαρκτους στην Ελλάδα. Οπότε θα σταματήσω εδώ και θα σας ευχαριστήσω. Πάρα πολύ, κύριε Καλύβα. Είστε ένας πολύ αισιόδοξος άνθρωπος. Ειδικά αυτός... Πάντα αυτό ακούω. Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι κοινός τόπος. Αυτό το πολύ ωραίο, όπως το είπατε έτσι, με αυτή τη μετοχή του τρόπου, ότι η Ελλάδα επιτυγχάνει αποτυγχάνοντας. Βλέπετε έτσι να συνεχίζουμε το βίο μας αενάως, να αποτυγχάνουμε, αλλά στο τέλος να επιτυγχάνουμε. Η Ελλάδα δηλαδή ουδέποτε πεθαίνει. Όχι, δεν θα το έλεγα αυτό το πράγμα. Και όπως σας είπα στην αρχή, δεν θεωρώ αυτού του είδους τις ασκήσεις
ως προβλέψεις για το μέλλον. Γιατί οι παράγοντες εκείνοι που καθορίζουν το μέλλον είναι αδύνατο να προβλεφθούν. Αλλά πιστεύω ότι μας οδηγούν σε ένα είδος αυτογνωσίας που ξεφεύγει από το, πιστεύω, βασανιστικό δίπολο στο οποίο βρισκόμαστε ως έθνος. Ποιο είναι αυτό το δίπολο? Από τη μια πλευρά η αίσθηση ότι επειδή καταγόμαστε από τους αρχαίους Έλληνες, είμαστε ένας ανώτερος λαός. Και απ' την άλλη, θα έλεγα το σύνδρομο της ψωροκόστενας. Ότι η Ελλάδα είναι ένα ψέμα, μια απάτη, ότι δεν είμαστε καλοί για τίποτα και ότι οτιδήποτε έχει δημιουργηθεί σε αυτή τη χώρα είναι ουσιαστικά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εάν καταφέρουμε να αρθρώσουμε ένα αφήγημα για τη χώρα που να τονίζονται τα πραγματικά επιτεύγματα, όχι μόνο οι καταστροφές, όχι μόνο η μικρασιατική καταστροφή, αλλά το τεράστιο θαύμα μεταξύ εισαγωγικών της αποκατάστασης ενός εκατομμυρίου προσφύγων μέσα σε μια δεκαετία, το οποίο δεν τονίζουμε, το οποίο πολλοί άνθρωποι αγνοούν, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να ισορροπήσουμε αυτό το αφήγημα και να γίνουμε λιγότερο ανασφαλείς για τον εαυτό μας και πιστεύω πιο ρεαλιστές σε σχέση με το τι μπορούμε να πετύχουμε.